αγαπητοί φίλοι, είναι γνωστό σε όλους μας ότι ο χορός εκφράζει με τη γλώσσα του σώματος το πολιτιστικό ύφος κάθε λαού και εποχής ανάλογα με την κοινωνική οργάνωση που έχει και τις αξίες που βιώνει. Ο Μωρίς Μπεζάρ λέει ότι ο χορός ενώνει. Είναι μια την λειτουργία ιερή και κοινωνική. Είναι μία από τις σπάνιες δραστηριότητες όπου ο άνθρωπος δίνεται ολόκληρος. Σώμα, καρδιά, πνεύμα. Ο χορός είναι μια δραστηριότητα της διαδικής φύσης του ανθρώπου, σώματος και πνεύματος και απελευθερώνει συναισθήματα τα οποία μεταδίδει στους θεατές. Δεν πρόκειται δηλαδή για θέαμα μόνο. Γιατί ακόμα και με αυτόν τον πιο υποτυπώδη τρόπο ο θεατής συμμετέχει, επικοινωνεί με το χορευτή. Είναι ευτύχημα η ύπαρξη χορευτικού τμήματος που συμβάλλει στη διατήρηση της πλούσιας χορευτικής μας κληρονομιάς. Ιδιαίτερα με τους εθνικούς χορούς γίνεται μια σύνθεση με το πνευματικό και πολιτιστικό μας παρελθόν και καλλιεργείται ο σεβασμός, η εκτίμηση, η αγάπη για οτιδήποτε εθνικό. Η ευθύνη για την διατήρηση της εθνικής μας κληρονομιάς. Πραγματικά, ο χορός αποτελεί την αγωγή εκείνη που τονίζει στον καθένα πολίτη την εθνική του ταυτότητα. Επειδή τόσο μεγάλη είναι η σημασία και η βαρύτητα της διατήρησης της εθνικής μας κληρονομιάς και ταυτότητας, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από την τάση και η επιθυμία για την αντιγραφή ξένων προτύπων, απαιτείται ευαισθητοποίηση πάνω στο θέμα της εθνικής μας κληρονομιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της ιδιαιτερότητάς μας σαν έθνους και σαν λαού. Απαντώντας σε αυτή την ανάγκη ευαισθητοποίησης, ευελπιστούμε ότι σαν πολιτιστικός εξοραϊστικός σύλλογος Λιβανατών, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, προσφέρουμε ένα μικρό λιθαράκι με τη μελέτη και διδασκαλία των παραδοσιακών μας χώρων. Στη συνέχεια, θα έχουμε πιστεύω όλοι μας τη χαρά να δούμε και να θαυμάσουμε τις προσπάθειες αυτών των παιδιών που κουραστήκαν για σας και κουραστήκαν για να κρατήσουν αυτό που όλοι μας θέλουμε, αυτό που όλοι μας ονομάζουμε εθνική κληρονομιά, ελληνικούς παραδοσιακούς χαρούς. Thank you.
Είναι θεσσαλικός χορός που χορεύεται κυρίως στην περιοχή της Καρδίτσας. Παλιότερα στους παραδοσιακούς γάμους ήταν ο χορός της Νύφης. Σουφλουτούδα. Χορεύεται από άντρες και γυναίκες σε όλη τη Θράκη και κυρίως το σουφλί. Παραδιαστείτε στο χορό. Χορεύεται από άντρες και γυναίκες στη Θράκη.
Βασιλικός ή Παγωνίστος. Χορεύεται στην περιοχή της επαρχίας Παγωνίου Ιωαννίνων από άντρες και γυναίκες.
Κερκυραϊκός, χορός που χορεύεται στην Κέρκυρα. Thank you.
χορεύεται από άντρες και γυναίκες στη Μακεδονία και κυρίως στην περιοχή Καστοριάς. Εδώ ασχαλούμε τη ζωντάνια και το κέφι του φορευτικού μας. Μα ήταν τα φιλιά σου ψεύτικα.
Thank you.
Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω αν μπορείτε να μαζέψετε τα παιδάκια γιατί ενοχλούν. Ευχαριστώ. Thank you.
Thank you.
μπακελάριδες, όπως έλεγαν τους κασάπηδες του Βυζαντίου. Ευρύτερα γνωστός τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σαν σιρτάκι.
Χορεύεται από άντρες και γυναίκες στα χωριά της Πίνδου, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας. Yeah.
Εδώ τα λόγια περισσεύουν. Ο χορός αυτός σίγουρα αγγίζει τις καρδιές όλων μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σεργίου, τον καθηγητή μας, για την προσπάθειά του, τα παιδιά του Συλλόγου, οπωσδήποτε, και τελευταία όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, τρόπο.